Αυτά τα βαθιά ρήγματα βρίσκονται στους τοίχους των γραφείων του κτηρίου της Εφορίας στα Χανιά. Το ζήτημα απασχολεί έντονα τους υπαλλήλους της ΔΟΗ, οι οποίοι μάλιστα πραγματοποίησαν το μεσημέρι έκτακτη γενική συνέλευση, αναζητώντας λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που τους απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές, έχουμε κάνει καταλήψεις, έχουμε κάνει συναντήσεις στους υπουργούς. Το κτίριό μας βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ο λόγος που της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι και ένα τελευταίο έγγραφο που εστάλει από την αρμόδια διεύθυνση της ΑΔΕ, η οποία μας λέει ότι η βορειοανατολική πλευρά του κτηρίου έχει πρόβλημα, κάτι που για μας ήταν γνωστό, γιατί και μετά τον τελευταίο σεισμό υπάρχουν ρογμές στο κτίριο από αυτή την πλευρά, και ότι πρέπει η προϊσταμένη της ΔΟΗ να λάβει διασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να μην γίνει κανένα ατύχημα. Εμείς ανεργαζόμενοι διαμαρτυρόμαστε, διεκδικούμε εδώ και χρόνια ότι τη μεταστέγαση της υπηρεσίας σε ένα σύγχρονο κτίριο, διότι δεν μπορούμε πλέον να εργαζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Το κτίριο μετρά πλέον 40 έτη από τότε που κατασκευάστηκε, ενώ όπως επισημάνθηκε δεν έχει επισκευαστεί ποτέ. Ο κλιματισμός δεν λειτουργεί, τα παράθυρα στους δύο ορόφους, δεύτερο και τρίτο όροφο, είναι σπασμένα τα περισσότερα, μπάζουν νερά, κλείνονται με μονωτικές ταινίες από τους συναδέλφους. Ο φωτισμός, οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ παλιές. Αλλά και το σημαντικότερο όλων, περιέχει ακόμα αμίαντο το κτίριο που δεν έχει απομακρυνθεί και υπάρχουν και επικίνδυνα σημεία τα οποία έχουμε λάβει και οδηγίες προφορικές βέβαια από μηχανικούς του Υπουργείου που έχουν κάνει αυτοψίες ότι δεν πρέπει να καθόμαστε σε κάποια γραφεία γιατί είναι επικίνδυνα. Αυτή τη στιγμή, με μια τεχνική έκθεση του 2016, είχε κριθεί επικίνδυνη, όπως ίσως θα ξέρετε και εσείς και σε παλιότερες ρεπορτάζ που έχετε κάνει και σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας κάνετε. Θυμάστε που επί χρόνια υπήρχε ανέξω λινάτσες γιατί πέφτανε κομμάτια και είχαν χτυπήσει και άνθρωποι. Τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει για τη βορειοανατολική πλευρά. Το σημείο αυτό στη βορειοανατολική πλευρά είναι επικίνδυνο. Επειδή έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο το σημείο αυτό, έχει επέμβει και ο εισαγγελέας, ο οποίος επιέζει συνεχώς και αυτό βοηθάει, πιστεύουμε, την κατάσταση, στο να ολοκληρωθεί γρήγορα οι απαιτούμενες εργασίες, να αρθεί και η β' φάση της επικινδυνότητας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση, να αποφασίσουν και οι συνάδελφοι, να το συζητήσουμε πάλι με τους συναδέλφους, να διαμαρτυρηθούμε και να δούμε με ποια μορφή κινητοποίησεων θα ακολουθήσουμε, έτσι ώστε επιτέλους να λυθεί το χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα. Στο μεταξύ, όπως επισημάνθηκε, ένα νέο σύγχρονο κτίριο που θα μπορούσε να ανεγερθεί σε ιδιόκτητο ακίνητο του Υπουργείου Οικονομικών στις Μουρνιές, θα εξυπηρετούσε τόσο τους εργαζόμενους όσο και το κοινό, αντί να γίνονται διαρκώς μπαλώματα. Αλλά και τώρα αυτό που γίνεται και η ταλαιπωρία του κόσμου που δεν μπορεί να παρκάρει και που μπαίνει σε κτίρια κατάλληλα, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.